γήπεδο του Κερατσινίου, τι ήρθε μια γυναίκα να κάνει μέσα σε αυτό το γήπεδο μπάσκετ που παίζουν δύο αντρικές ομάδες? Τη συγκεκριμένη στιγμή μόνο να διαιτητεύσω θα μπορούσε, τίποτα άλλο. Και γι' αυτό είμαι και εδώ. Πώς προέκυψε αυτή η ενασχόληση με τη διαιτησία? Γιατί πολύ σπάνια βλέπουμε γυναίκες να ασχολούνται με αυτό. Σε ένα φύση ανδρικό άτομο. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι από πολύ μικρή, επειδή κάποια στιγμή είχα προσπαθήσει να γίνω προπονήτρια και να ασχοληθώ με το χώρο του μπάσκετ πέραν από το να είμαι αθλήτρια με κάποιο άλλο κομμάτι του, προσπάθησα να γίνω προπονήτρια λίγο, νομίζω ότι δεν το είχα. Και γι' αυτό άρχισα να ασχολούμαι με τη διαιτησία. Απλά και μόνο γιατί αγαπώ πάρα πολύ το μπάσκετ και θέλω να μείνω μέσα σε αυτό το χώρο. Έτσι δηλαδή ακριβώς, μόνο αυτός ο λόγος ήταν που ξεκίνησα για τη διαιτησία. Χρόνια αθλήτρια βέβαια, σε υψηλό επίπεδο. Πόσο καλό ήταν αυτό στο να προσαρμοστείς, γιατί δεν ξέρω, είναι η αντίπαλη πλευρά τελικά του αθλητή με τον διαιτητή? Κοίτα, επειδή έχω κάνει και τα δύο, τώρα συνειδητοποιώ ότι πραγματικά κάποιες φορές πολλοί παίχτες νιώθουν ότι ο διαιτητής είναι αντίπαλος. Δηλαδή ότι είναι εντελώς αντίθετη πλευρά από το να είσαι διαιτητής. Για μένα, επειδή σου ξαναλέω, έχω κάνει και τα δύο, θεωρώ ότι ο διαιτητής πραγματικά είναι βοηθός του αθλήματος. Δηλαδή, εάν εισπράξει από τους αθλητές, από τους προπονητές, από όλους όσους ασχολούνται και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα σε ένα γήπεδο, εάν εισπράξει ότι πραγματικά τον νιώθουν ως άνθρωπο που θα βοηθήσει το άθλημα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κανένα πρόβλημα κανένας αθλητής με κανέναν διαιτητή. Ποιος είναι πιο εύκολος ρόλος, του διαιτητή ή του αθλητή? Του αθλητή. Πιο εύκολος. Ναι, δεν το συζητάμε. Ο αθλητής έχει μόνο να σκεφτεί τον προπονητή του, την ομάδα του, την απόδοσή του, το πώς θα παίξει, το να κερδίσει η ομάδα του, δηλαδή τέτοιου είδους σκέψεις. Ένας διαιτητής έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί σκέψει ότι έχει να αντιμετωπίσει δύο ομάδες, έχει να αντιμετωπίσει μόνο μία, έχει να αντιμετωπίσει ίσως κάποιες φορές τον κόσμο που πιέζει, ίσως κάποιες φορές τους πάγκους που πιέζουν, οι αθλητές επίσης που πιέζουν και μην ξεχνάς ότι ο ρόλος του διαιτητή είναι δικαστής ουσιαστικά μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, καλώς ή κακώς πρέπει να κρατάει μια ισορροπία και να δικάζει τη στιγμή που γίνεται κάτι να είναι εκεί και να το κρίνει. Το γεγονός ότι έχεις υπάρξει αθλήτρια σε έχει βοηθήσει στο να γίνεις καλή διαιτητής? Δεν ξέρω αν με έχει βοηθήσει να γίνω καλή διαιτητής. Δεν ξέρω καν ακόμα αν έχω γίνει Σφυρίζεις καλή διαιτητής. Okay, ναι, εντάξει. Απλά θεωρώ ότι σίγουρα το να έχεις παίξει μπάσκετ είναι πολύ σημαντικό για έναν διαιτητή. Για να είναι πιο έτοιμος σε κάποια παιχνίδια που θα χρειαστούν να διαβάσεις πιο γρήγορα φάσεις και να μπορέσεις πιο εύκολα να το διαιτητεύσεις και να το φέρεις στα μέτρα σου. Πιστεύω ότι σαφέστατα για να γίνεις ένας καλός διαιτητής χρειάζεται σίγουρα να έχεις ασχοληθεί με το χώρο του μπάσκετ και αν υπήρξες αθλητής είναι ακόμα καλύτερα. Ποιο είναι πιο δύσκολο να χειριστείς, έναν αγώνα γυναικείου μπάσκετ ή έναν αγώνα ανδρικού μπάσκετ? Κοίτα, και τα δύο είναι διαφορετικά βασικά. Γιατί είναι διαφορετική ψυχολογία. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι διαφορετικά. Στο ανδρικό μπάσκετ ίσως να έχεις να αντιμετωπίσεις πιο δύσκολες φάσεις που δεν θα τις δεις στο γυναικείο, αλλά στο γυναικείο έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα τα οποία σίγουρα δεν θα τα δεις στο ανδρικό, γιατί έχει να κάνει με την ψυχολογία των παιχτών. Των παιχτριών, μάλλον. Σε έχει κάνει κανείς κάποιος αθλητής να νιώσει άσχημα, να σου πει κάτι που σου έχει πειράξει? Ναι, εντάξει, έχουν υπάρξει άσχημες στιγμές, γιατί καλώς ή κακώς και σαν διαιτητής είμαι ήδη 12 χρόνια στον χώρο. Σίγουρα έχουν υπάρξει στιγμές που μπορεί να μου έχουν πει κάτι, αλλά αυτά πρέπει να τα ξεχνάς γρήγορα και σαν αθλητής. Όταν πήγαινα να παίξω κάπου που μπορεί να ανέβηζε και εκεί δεν οτιδήποτε, πρέπει να τα ξεχνάς και να το προσπερνάς και να προχωράς στο επόμενο παιχνίδι. Το γεγονός ότι είσαι γυναίκα είναι από μόνο του. Okay. Το ότι είσαι και εμφανίσιμη όμως, δεν γίνεται κάποιος να μας έχει πειράξει κάτι χάρη τον λόγο όταν θα σου πει κάτι. Όχι, εντάξει. Κοίτα, έχω υπάρξει. Ναι, αυτό δεν. Είμαι τυχερή σε αυτό, όχι, εντάξει. Έχουν υπάρξει στιγμές που η αλήθεια είναι ότι με έχουν κολακεύσει ουσιαστικά μέσα σε ένα παιχνίδι. Εντάξει, είναι σίγουρα ευχάριστο. Με έχει κάνει πάρα πολλές φορές να θέλω να γελάσω, αλλά προσπαθώ να συγκρατηθώ. Είναι από τις ευχάριστες στιγμές όμως, πραγματικά ως διαιτητής, από την άποψη όχι επειδή θα πούν κάτι απλά καλό, απλά επειδή ξέρεις, είναι κάτι το οποίο δεν το ακούς συχνά. Συνήθως θα σε βρίζουν ή θα λένε πήγαινε πλύνε κανένα πιάτο, κάνε κανένα τέτοιο δηλαδή. Και συνήθως όταν πούνε κάτι σε τέτοιο στυλ, ας πούμε, ότι σε παρακαλούμε, μην ξανάρθεις να σφυρίξεις, ας πούμε, εδώ, γιατί δεν μπορούμε, αποσυντονιζόμαστε, δεν μπορούμε να σου φωνάξουμε, ας πούμε. Είναι κάτι ευχάριστο και πραγματικά ναι, είναι σίγουρα κάτι πολύ καλύτερο από το να σε βρίζει μια κερκίδα, ας πούμε. Έχω να ομολογήσω πάντως ότι με έχεις σφυρίξει σε παιχνίδι, κυρία Βάσου Σαρούχα, αλλά προσπαθούσα να την κάνω να γελάσει, δεν λύγιζε με τίποτα, έτσι. Προσπαθώ να συγκρατηθώ κάποιες φορές, γιατί μέσα στον χώρο έχω πάρα πολλές φίλες και είναι λογικό. Έχει τύχει να φοβηθείς ποτέ σε παιχνίδι? Όχι.
Μέχρι τώρα φόβο δεν έχω νιώσει σε παιχνίδι. Το να υπάρχει άγχος δημιουργικό, δηλαδή από την άποψη ότι να είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και να θέλω να είμαι καλή και να μπορέσω να είμαι όσο πιο δίκαιη γίνεται για να είμαι και για να υπάρξει και για μένα διαιτητικά ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ναι, αυτό έχει συμβεί. Αλλά φόβο να έχω νιώσει δεν έχω νιώσει, όχι. Ποιο μάτς είναι αυτό που θα ήθελες και θα ονειρευόσουν να σφυρίξεις? Νομίζω όπως όλοι οι διαιτητές στην Ελλάδα, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αλλά εντάξει, τώρα είναι μια ερώτηση που θέλει πολύ συζήτηση. Είσαι η τρίτη γυναίκα που έχει γίνει διεθνής διαιτητής. Ναι. Πού σκοπεύεις να φτάσεις? Γιατί σφυρίζεις σε Ευρωλίγκα γυναικών, ναι. Έχεις σφυρίσει σε υψηλό επίπεδο. Θα ήθελα να παραμείνω πραγματικά σε αυτό το επίπεδο, εννοώ να μπορέσω να κάνω όσο καλύτερα παιχνίδια γίνεται. Θα ήθελα κάποια στιγμή σίγουρα να σφυρίξω ένα Ευρωμπάσκετ Ολυμπιακού, ένα παγκόσμιο, σίγουρα στις μεγαλύτερες διοργανώσεις της FIBA. Και από εκεί και πέρα στην Ελλάδα πραγματικά εύχομαι να μπορέσω να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται. Και μία τελευταία ερώτηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Στην Ελλάδα υπάρχουν καλοί διαιτητές? Ναι, υπάρχουν. Και πολύ καλύτεροι από την Ευρώπη, σε πληροφορώ. Πολύ. Τι γνώμη έχουν στην Ευρώπη? Εσύ ταξιδεύεις συνέχεια. Τι γνώμη έχουν στην Ευρώπη? Η γνώμη στην Ευρώπη για τους διαιτητές, για τους Έλληνες διαιτητές, είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή θεωρούν ότι πραγματικά οι Έλληνες διαιτητές είναι στο υψηλότερο επίπεδο της παγκόσμιας διαιτησίας. Πραγματικά. Πολλοί διαιτητές και πολλά παιδιά που μπορεί να συνεργάζονται στο εξωτερικό μου λένε για διαιτητές που έχουν υπάρξει και είναι και αυτή τη στιγμή εν ενεργεία ακόμα, ότι θα θέλαν να μοιάσουν σε αυτούς. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα, να σε καλά. Ελπίζω να σφυρίξει κάποτε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό όπως το επιθυμείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά πρέπει να πας στην αποδυτήρια να αλλάξεις γιατί σφυρίζεις τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα, να σε καλά.